ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το Δημοκρατικό Κόμμα, η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη πως δεν πρέπει κανένας να έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι το αδιέξοδο στο Κυπριακό οφείλεται στην αδιαλλαξία της Τουρκίας. Και επομένως, για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, δεν μπορεί οποιοδήποτε να αγνοεί τον παράγοντα αυτόν. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι εάν κάποιος ακούσει τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων, δεν μπορεί κανένας να εκφράσει την όποια αισιοδοξία ότι θα επαναρχίσουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις και αν επαναρχίσουν, αυτές θα έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ως Δημοκρατικό Κόμμα, μεταφέραμε για ακόμα μια φορά τη δική μας θέση ότι το πλαίσιο Κουτέρες δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ως πλαίσιο συζήτησης ή και λύσης του Κυπριακού, αλλά και από τακτικής άποψης δεν μπορεί η δική μας πλευρά να ξεκινάμε τη θέση ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που εμείναμε. Η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Θα ζητήσει ανταλλάγματα για να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που εμείναμε. Και όταν μιλάμε για ανταλλάγματα, μιλάμε για περαιτέρω υποχωρήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο της ασφάλειας, του στρατού, των εγγύσεων, των επιβατικών δικαιωμάτων. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι που σήμερα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι τουρκικοί σχεδιασμοί, να ασκηθούν πιέσεις πάνω στην Τουρκία, με στόχο όχι μόνο να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά αυτές να έχουν και προοπτική επιτυχίας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε.